Το ποτήρι της υπομονής ξεχύλισε για τους δημάρχους με φόντο τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς τα νότια παράλια του νησιού και χωρίς η αυτοδιοίκηση να στηρίζεται οικονομικά από το αρμόδιο Υπουργείο. Κραυγή αγανάκτησης και από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη, ο οποίος τονίζει την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ανοιχτό ζήτημα είναι ποια είναι η κεντρική πολιτική που θα ακολουθήσει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το κύμα, το οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίο και δεν έγινε, και είναι βέβαιο ότι έχουν βάλει στόχο πλέον την Κρήτη. Αυτή η διέλευση μέσω των δικών μας νερών πλήττει άμεσα το νησί. Σκεφτόμαστε και αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους που κάποιοι τους εκμεταλλεύονται κατά τρόπο στιγνό και στην ουσία τους θαλασσοπνίγουν. Άρα πρέπει να γίνουν πολιτικές από το σημείο που ξεκινούν. Όλες οι μεταναστευτικές ροές που έρχονται από τη Λιβύη, από τον Νότο, Λιβύη, Αίγυπτος, δεν μπορώ, από τον Νότο, σε αυτές τις τρεις περιοχές εμφανίζονται όλα τα κύματα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, ειλικρινά, οι Δήμοι, οι δικοί μας, δεν μπορούν χωρίς καμιά βοήθεια, χωρίς καμιά οικονομική ενίσχυση. Αυτά είναι τα δεδομένα της ΓΑΒΔΟ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όταν δεν έρθει καράβι, τι θα κάνουν, θα μείνουν εκεί. Και εμείς θα τρέχουμε και δεν θα μπορούμε ούτε να προσφέρουμε κάτι. Και έχουμε και το νησί δεν αντέχει. Ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον ισχυρό άντρα, Χαλίφα Χαφτάρ. Δυστυχώς, ο φίλος εντός αγωγικών, ο Χαφτάρ, έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύστημα λάθρομετακίνησης. Προφανώς με σκοπό το χρήμα και δεν σκέφτεται κανένα από εμάς. Άρα είναι πολύ σωστή νομίζω η κίνηση το Σαββατοκύριακο να είναι στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι μια σοβαρή χώρα, θα μπορεί να έχει ένα πολύ καλό ρυθμιστικό ρόλο, γιατί αν μπουν οι άνθρωποι στις βάρκες και έρχονται προς εμάς, θα φτάσουν και σε εμάς. Βέβαια. Όλο θέμα είναι να γίνει πολιτική στο σημείο που είναι το πρόβλημα. Δήμαρχοι της Κρήτης εκφράζουν την ανησυχία και τον προβληματισμό τους για τα καραβάνια προσφύγων που όλο ένα και αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, κρούντας το καμπανάκι του κινδύνου όχι μόνο για την τοπική οικονομία αλλά και για τον τουρισμό. Εγώ δεν πιστεύω πως το πρόβλημα λύνεται μόνο με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής εδώ πέρα. Πρέπει να εμφανιστούν και από το λιμενικό, να εμφανιστούν οι μεγαλοστελέχοι του λιμενικού, να εμφανιστούν οι μεγαλοστελέχοι της αστυνομίας, να δουν με ποιο τρόπο, για να μην πω ακόμα και του στρατού, να δουν με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να αποκόψουν τις μεταναστευτικές ροές. Το φιλότιμό μας έχει αρχίσει να εξαντλείται, τονίζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων. Το μεταναστευτικό ήρθε για να μείνει και στην Κρήτη και όσο γρηγορότερα ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση και τη διαχείρισή του, τόσο το καλύτερο για όλους. Πριν είναι πολύ αργά και μετατραπεί η νήσος Γάβδος στη δικιά μας Λαμπεντούζα.